αγρότες από τις Σέρες αποθούν τους αστυνομικούς που έχουν στήσει μπλόκο για να μην περάσουν τα τρακτέρ προς το τολενού του Προμαχώνα. Για αρκετά λεπτά επικρατεί ένταση. Οι αστυνομικοί δεν καταφέρνουν τελικά να τους συγκρατήσουν και εκατοντάδες τρακτέρ κατευθύνονται προς τον Προμαχώνα που και παρατάσσονται στις άκρες του δρόμου. Οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο του Λευκώνα και όπως λένε αυτή είναι μόνο η αρχή ενάντια σε όσα προωθεί η κυβέρνηση για το ασφαλιστικό και το φορολογικό τους. Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι, τα τελωνεία, εθνική οδό, τα πάντα, ώστε κάποιοι καρυκλοκένταυροι στην Αθήνα να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε και ότι ξεκληρίζουν το μικρό και μεσαίο αγρότη. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αγρότης που θα έχει δυνάμεις την επόμενη χρονιά. Οικονομικές δυνάμεις την επόμενη χρονιά να βγει, να αγοράσει εφόδια και να μπει στην καλλιέργεια. Ούτε μισός. Από την ερχόμενη εβδομάδα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα θα αυξηθούν καθώς θα βγουν στους δρόμους και αγρότες από άλλες περιοχές, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να αποκλείσουν εθνικές οδούς. Όλοι εδώ πεθαίνουμε αύριο. Όποιος θα το καταλάβει να κάνει σπίτι του. Δεν είναι όμως μόνο οι αγρότες που βγήκαν στους δρόμους. Μετά τη χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων έρχονται νέες κινητοποίησεις στην Αθήνα. Ήδη για αύριο οι ΑΔΔΗ κάνει κάλεσμα για συλλαλητήριο στις 12 στην Ομόνια, ενώ σε έκτακτη συσκεψή τους οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα σε δράσεις και θα συγκροτήσουν νέο μέτωπο με συνδικάτα και εργαζόμενους που με το νέο ασφαλιστικό βλέπουν τις φορές τους να εκτοξεύονται. Στην αυριανή συγκέντρωση θα συμμετάσχει και η Ένωση Συντακτών. Αυτό το ασφαλιστικό μας οδηγεί όλους εκτός επαγγέλματος. Επομένως θα συντονιστούμε όλοι. Οι δικηγόροι απέχουν από την εργασία τους έως 22 του μήνα, ενώ το πρωί ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξαρτήτων Ελλήνων τσακίζει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους νέους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τιμωρεί δηλαδή την εργασία, που τόση ανάγκη έχει η ελληνική οικονομία για να πάρει και πάλι μπρος. Βολές κατά της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό εξαπέλυσε και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που ζητά να επανεξετάσει το θέμα για να μην αυξηθεί ο αριθμός των νέων που εγκαταλείπουν τη χώρα. Ύστερα από όλες τις πιέσεις, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγών στο θέμα των εισφορών. Θα διορθώσουμε περιπτώσεις που μπορεί να προκύπτουν υπερβολικές εισφορές. Έχουμε ζητήσει από τους πιστωτές να συμφωνήσουν στη χρηματοδότησή του από τις αυξήσεις στις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών για να αποφευχθεί η περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Θετικά σχόλια απέσπασε η πρόταση Κατρούγκαλα από τη Γερμανία για Υπουργό Εργασίας μετά από συνάντηση που είχαν στο Παρίσι. Der griechischen Regierung angelegten Rentenreform unterstützenswert. Also es war ein sehr produktives Treffen. Η ΕΣΕ προσανατολίζεται σε γενική απεργία στις 4 Φεβρουαρίου. Ή θα κάνουμε την επιλογή να είμαστε σε έναν καναπέ, την ασφάλεια του καναπέ, ή θα διεκδικήσουμε την ασφάλιση. Αυτά που έρχονται τώρα, όπως είναι το ασφαλιστικό ή και τα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν τη φορολογία, πλήττουν τα λαϊκά στρώματα. Θα πρέπει ο ελληνικός λαός να απαντήσει δυναμικά. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η απολογία του 60χρονου τραπεζικού και πολιτευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη 31η τακτική ανακρίτρια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Κατά πληροφορίες τώρα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, κάνει λόγο για σκευωρία. Ενώ για το επίμαχο ραντεβού στη Βαρβάκια, στο οποίο βρέθηκε τελικά με τα 3.000 ευρώ τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, υποστήριξε ότι επρόκειτο για αμοιβή που θα του έδινε ο καταγγέλων για την σύζυγό του, η οποία είναι φοροτεχνικός και λογίστρια και είχε αναλάβει να διαθετήσει φορολογικές του υποθέσεις και εκκρεμότητες. Νομίζω ότι ήδη έχει αρχίσει και αποδεικνύεται η αθότητά μου. Μετά από όσα έγιναν, όλοι έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη. Σας ευχαριστώ όλους για όλη σας τη συμπαράσταση. Για αυτές τις 3.000 ευρώ τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα που βρέθηκαν πάνω σας, πώς βρέθηκαν πάνω σας? Σας απάντησα ότι για όλα αυτά θα έχουμε όλα τα στοιχεία και θα έχουμε συνεντεύξεις και θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει
τι έχει συμβεί. Είναι σαφές. Εμείς δεν έχουμε προφανέστατη δυσκολία. Καλό θα ήθελα να μας εξηγήσει ο κ. Με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον καταγγέλλοντα, τι δοσοληψίες είχατε, γνωριζόσασταν από παλιά, πώς βρεθήκατε δηλαδή στη Βαρβάκη εκείνο το μεσημέρι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι προφανές ότι είναι ένας άνθρωπος που εκτελεί άλλα πράγματα. Πολιτικές σκοπιμότητες από πίσω. Δεν θέλω να απαντήσω γι' αυτό σας λέω. Επειδή σύντομα θα έχουμε όλα τα στοιχεία και επειδή όλοι έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει, είναι καλό να τα πούμε με λεπτομέρειες και με στοιχεία. Προσπαθούσε να κερδίσει κάτι από εσάς, σας ζητούσε κάτι και εσείς αρνιόσασταν να το κάνετε. Έχει περιοριστικούς όρους, Σοφία, για να ρώτησε το. Σας είπα, θα έχουμε όλα τα στοιχεία. Θα το δούμε τώρα, ο δικηγόρος μου γι' αυτό το πράγμα είναι. Αλλά είμαι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μέτρων ανάλυσης για τα παραπολιτικά και δίνει προβάδισμα στην Νέα Δημοκρατία της τάξης των 3,7 μονάδων. Πάμε όμως να δούμε αμέσως τα ποσοστά. ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν 19,9%, Νέα Δημοκρατία 23,6%, Χρυσή Αυγή 4,6%, Δημοκρατική Συμπαράταξη 4,1%, ΚΚΕ 4,6%. Και μετά πηγαίνουμε σε κόμματα, τη εξαιρέση της Λαϊκής Ενότητας που είναι σήμερα τη Βουλή, αλλά τοποθετούνται εκτός Βουλής από την δημοσκόπηση. Ποτάμι λοιπόν 2,2%. Ανεξάρτητοι Έλληνες 2,1%, Ένωση Κεντρώων 2,7% και Λαϊκή Ενότητα 2,3%. Πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό, ένα άθροισμα αν θέλεις ποσοστών που ξεπερνά το 30% και είναι ουσιαστικά η αδιευκρίνηστη ψήφος. Είναι δηλαδή πολίτες... είναι αυτό που λέγαμε και πριν το δελτίο, ότι είναι υψηλό το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου. Νομίζω το αθροίσαμε μαζί και το βγάλαμε 31,5, πράγμα που σημαίνει ότι ένας στους τρεις ψηφοφόρους, εκ των ερωτωμένων φυσικά, δεν τοποθετείται αυτή τη στιγμή. Ναι, στην δημοσκόπηση, αν μπορούμε στα γρήγορα να τα πούμε, 14,4% λέει δεν θα ψηφίσω, 9,5% είναι αδιευκρίνηστη ψήφος και 7,6% είναι λευκό ή άκυρο. 2,4 άλλο κόμμα, οπότε ναι, πράγματι βγαίνει ένα τέτοιο άθροισμα. Mm-hmm. Να σας, μια και μιλάμε για το πολιτικό σκηνικό, το οποίο αυτή τουλάχιστον η δημοσκόπηση, που είναι η πρώτη μετά την εκλογή Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, μας δείχνει ότι διαφοροποιείται. Με τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα, τι γίνεται? Ναι, η συνάντηση Όλγα κλείδωσε. Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Πρόθεση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν αρχικά να κάνει τη συνάντηση αυτή μετά τη συνάντησή του για λόγους θεσμικούς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα γίνει την Τετάρτη. Ήταν όμως έτσι τοποθετημένα τα ταξίδια και του κυρίου Παυλόπουλου και του κυρίου Τσίπρα στον Νταβός, που μετά θα πήγαινε πολύ μακριά. Έτσι κλείστηκε το ραντεβού την Τρίτη μετά από συνεννόηση των δύο πλευρών. Ο 40χρονος συζυγοκτόνος, ο οποίος με την κοινική του ομολογία συγκλώνησε το Πανελλήνιο, θα εμφανιστεί και αύριο στον ανακριτή μετανιωμένος για το στιγερό έγκλημα της γυναίκας του, που όπως λέει αγαπούσε. Στην ομολογία του στους αστυνομικούς περιγράφει τη στιγμή του εγκλήματος, όταν για μία ακόμη φορά λογομάχησαν, γιατί η 37χρονη ήθελε, όπως λέει, να τον αφήσει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κατά την οποία προσπαθούσα να τη μεταπίσω, καθώς την αγαπούσα και ήθελα να σώσω την οικογένειά μας, η Ανθή μου έλεγε συνέχεια ότι δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσα να κάνω που θα την έκανε να αλλάξει γνώμη. Η Ανθή μου ανέφερε ότι δεν περνούσε καλά στο χωριό και ήθελε να φύγει. Και ένας από τους λόγους ήταν η κακή σχέση που είχε με τη μητέρα μου. Κατά τη διάρκεια της πάλης μας, μάτωσε η μύτη της Ανθής με αποτέλεσμα να λερωθούν τα σεντόνια. Δεν είχα κανένα σκοπό ακόμα και κατά τη διάρκεια της πάλης να τη σκοτώσω. Το μόνο που ήθελα ήταν να την κάνω να σταματήσει να λέει αυτά τα πράγματα και μας ακούσουν τα παιδιά. Εγώ προκάλεσα το θάνατό της και το έχω μετανιώσει. Αλλά ήταν ατύχημα που συνέβη πάνω στην πάλη. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, γιατί όσο περνάνε οι μέρες καταλαβαίνει αυτό που έκανε. Μου δήλωσε ότι είναι μετανιωμένος και ανησυχεί για τα παιδιά του. Θεωρούμε ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα προκύψουν για την προμελέτη αυτή. Στόχος μας είναι αυτός, δηλαδή να κατηγορηθεί για προμελετημένο έγκλημα, γιατί θεωρούμε ότι είναι έτσι. Σύμφωνα με το συγγενικό της περιβάλλον, οι Ανθοί προπονούνταν τα τελευταία χρόνια στο kickboxing στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Βελβενδού για να προστατευτεί. Μάλιστα, στην ομολογία του, ο δράστης στους αστυνομικούς είπε ότι την χτύπησε από πίσω, καθώς ήξερε ότι ήταν γυμνασμένη. Έκανε τα τελευταία δύο χρόνια και kickboxing στην προσπάθειά της να προστατευτεί. Αλλά όλα αυτά τα απέκρυβε από την οικογένειά της στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μονάχα τα ανέφερε. Η έκθεση του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του θύματος δείχνει την αγριότητα με την οποία έχασε τη ζωή της η 37χρονη. Υπήρχαν κάποια πάλι, γιατί έχει τραυματιστεί και ο φερόμενος ως δράστης. Υπήρχαν τα χτυπήματα που ήταν τα πρώτα τραύματα, τα οποία δεν ήταν θανατηφόρα. Και μετά ήλθε ο θάνατος με την ασφυξία, η οποία έγινε πιθανόν με κάποιο ξένο σώμα. Μαξιλάρι, στρώμα, σεντόνι, κάτι χρησιμοποιήθηκε.
Όπως λέει φίλος της 37χρονης από τον αθλητικό σύλλογο, την επομένη του εγκλήματος τον πήρε τηλέφωνο από το κινητό της Ανθής για να τον ρωτήσει αν είχαν βγει το προηγούμενο βράδυ, θέλοντας έτσι να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Για να με ρωτήσει αν έχουμε βγει με την ομάδα το βράδυ για ποτό. Μου εξήγησε ότι έφυγε χθες το βράδυ για ποτό και δεν ξαναγύρισε. Σήμερα η μητέρα του θύματος με δικαστική απόφαση ανέλαβε προσωρινά την επιμέλεια των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού. Ήταν ένας έρωτας που άνθησε μέσα στην αμφισβήτηση, καθώς όταν ο Ρενέ Αντζελίλ συνάντησε την Σελίν Διόν το 1981, εκείνη ήταν μόλις 12 ετών και εκείνος 38 και πατέρας τριών παιδιών. Έγινε μια αγάπη που ολοκληρώθηκε με απόλυτη αφοσίωση του ενός προς τον άλλον, καθώς ο Ρενέ Αντζελίλ, μέντορας, μάνατζερ, σύζυγος και σύντροφος της Σελίν Διόν για μια ολόκληρη ζωή, πέθανε χθες γαλήνια στην αγκαλιά της, όπως επιθυμούσε, χάνοντας την πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο του φάριγγα. Για να τον φροντίσει, η Σελίν Διόν διέκοψε την καριέρα της και στάθηκε στο πλευρό του φύλακας άγγελος. He's got a feeding tube. I have to feed him 3 times a day. Η σχέση τους πέρασε διαπυρός και σιδήρου με τη μητέρα της έφηβης τότε Σελίν να εναντιώνεται στο δεσμό τους για ευνόητους λόγους. Για τη μητέρα μου, ο Ρενέ δεν ήταν ο γοητευτικός πρίγκιπας, έλεγε τότε το ερωτοχτυπημένο κοριτσόπουλο. Εκείνος έβαλε υποθήκη το σπίτι του για να χρηματοδοτήσει το πρώτο της άλμπουμ. When he's gonna be much older and I'll be like quite young still. I miss him already. Παντρεύτηκαν το 1994, απέκτησαν 3 γιους, τον 14χρονο Ρενέ Τσάρλς και τα 4χρονα δίδυμα Νέλσον και Έντι. Ανανέωσαν τους όρκους τους το 2000 στο Las Vegas. Μετά από πολύμηνη απουσία από τη σκηνή για να σταθεί στο πλευρό του Ρενέ, η Σελίν επέστρεψε στο Las Vegas κυρίως μετά από δική του επιμονή. It helped Rene, knowing that my passion will still exist. That is just a pause. It's not an end. It's just a new beginning. Ήθελε να τη δει μια τελευταία φορά να μαγεύει το κοινό με την μελωδική και ανεπανάληπτη φωνή της. Τη φωνή που εκείνος ξεχώρισε και χάρισε στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα.